Φτιάξαμε το πρώτο μας blog και ήρθε η ώρα να κάνουμε τις πρώτες αρχικές ρυθμίσεις. Αυτό το πετυχαίνουμε τη στιγμή που θα συνδεθούμε στο WordPress και θα εισάγουμε το username μας και το password. Ξερόλας, παρταόλας, με password, θαυμαστικό, ξερόλας, θαυμαστικό. Και συνδεόμαστε. Είμαστε λοιπόν στις επιλογές διαχείρισης του blog μας, του νέου μας blog. Πάμε πολύ γρήγορα στις ρυθμίσεις μας. Από δεξιά εδώ πάνω. Εδώ υπάρχει μια σειρά επιλογών, προφανώς για τη ρύθμιση του ιστολογίου. Στα γενικά διακρίνουμε το τίτλο του blog, τη λεζάντα, τη γλώσσα, την διάθεση email με την οποία κάνουμε τη διαχείριση και επικοινωνούμε με το WordPress, τα mail, αν θα πρέπει να είναι γεγραμμένα αυτά που αφήνουν σχόλια ή όχι, τη ζώνη ώρας που εδώ την αλλάζουμε και βάζουμε συν 3 αν δεν είναι ρυθμισμένη, ώστε να εναρμονιστεί με την ώρα της Ελλάδας. Μορφή επικοινωνίας και μορφή ώρας το αφήνουμε ως έχει και η εβδομάδα αυτή αρχίζει από την Δευτέρα. Εάν έχουμε κάνει αλλαγές, απλώς το αποθηκεύουμε. Στην συγγραφή, στην άλλη επιλογή των ρυθμίσεων, μπορούμε να επιλέξουμε το μέγεθος του κειμενογράφου που θα γράφουμε τις δημοσιεύσεις μας, που θα γράφουμε τα άρθρα μας, θα το δούμε σε επόμενη παρουσίαση. Εάν θα γίνεται μορφοποίηση των εικονιδίων έκφρασης, αν δηλαδή οι χρήστες μπορούν να βάζουν το συνδυασμό των χαρακτήρων που χρειάζεται για να κάνουν εικονίδια έκφρασης και αυτά να εμφανίζονται αυτόματα, είναι τσεκαρισμένο. WordPress να διορθώνει αυτόματα τη μία έγκυρη XHTML, το αφήνω. Προεπιλεγμένη κατηγορία άρθρου, μία κατηγορία, αυτή τη στιγμή αν κατηγοράεις, και προεπιλεγμένη κατηγορία links, το blog role είναι μία κατηγορία links που υπάρχει ήδη. Όλα αυτά μπορούμε να τα αλλάξουμε και στην πορεία, τα βλέπουμε γρήγορα. Στην ανάγνωση, στις ρυθμίσεις της ανάγνωσης, στην κεντρική σελίδα εμφανίζονται τα τελευταία άρθρα, είναι η default επιλογή, μπορούμε να βάλουμε μία στατική σελίδα, εάν θέλουμε. Πόσα άρθρα να εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα όταν μπαίνει κάποιος στο ιστολόγιο μας, από τη μαμά του 10, το ίδιο και στα feed, στα άρθρα να προβάλλονται με πλήρες κείμενο στην πρώτη σελίδα ή στο feed, και κάποιες άλλες επιλογές που πάλι δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Σημαντική είναι η κωδικοποίηση να είναι UTF-8 όπως και προτείνεται από την αρχική εγκατάσταση. Στη συζήτηση διακρίνουμε πάλι κάποιες επιλογές τις οποίες μια καλή αρχή, πέρα από το οτιδήποτε είναι προεπιλεγμένο στο WordPress και όταν φτιάχνουμε το ιστολόγιο μας, καλό λοιπόν θα είναι την ειδοποίηση των blog με link σε αυτό το άρθρο να είναι αποτσεκαρισμένο, όπως και το από κάτω που είναι η ενεργοποίηση ειδοποιήσεων μέσω link από άλλα blogs. Καλό όμως είναι και πρέπει να είναι, από τη στιγμή που θέλουμε σχόλια από τους χρήστες μας, να είναι η τρίτη επιλογή επιλεγμένη, η οποία λέει να επιτρέπεται σε χρήστες να σχολιάσουν το άρθρο αυτό. Να λαμβάνουμε email στο email που είχαμε καθορίσει πιο πριν στα γενικά, οποιοσδήποτε μπορεί να σχολιάσει, ή αν το σχόλιο χρειάζεται να μετριαστεί, δηλαδή να δώσουμε την έγκρισή μας. Τα σχόλια εμφανίζονται αν ένας διαχειριστής πρέπει να το εγκρίνει, το οποίο είναι αποτσεκαρισμένο. Ξαναλέω ότι οι αρχικές επιλογές που έχω κάνει εδώ είναι πολύ καλές για αρχή και μετά βέβαια μπορούμε να τις αλλάξουμε. Ο συγγραφέας του σχολείου πρέπει να συμπληρώσει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να είναι τσεκαρισμένο, και ο συγγραφέας του σχολείου πρέπει να έχει ήδη ένα εγκρισμένο σχόλιο. Υπό συζήτηση αυτό το έχω και εδώ τσεκαρισμένο. Όλα τα άλλα τα αφήνουμε τσεκάριστα και πάλι δεν θα επεκταθούμε, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Αποθήκευση αλλαγών και συνεχίζουμε, δεν θα συνεχίσουμε τις ρυθμίσεις, γιατί οι υπόλοιπες ρυθμίσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αφορούν το αρχικό στάδιο της εγκατάστασης. Θα πάμε στους χρήστες, που είναι και πολύ σημαντικό. Θα δούμε ότι ως χρήστες
έχουμε, είμαστε ήδη εμείς ο ξερόλας πάρτα όλας, όπως μπορείτε να διακρίνετε, αν μπορείτε, τόσο μικρά γράμματα, και είμαστε διαχειριστές. Αν κάνουμε ένα κλικ πάνω στο όνομα, βλέπουμε ότι μπαίνουμε μέσα στην καρτέλα του προφίλ μας και πέρα από τα ελληνικά, πέρα από το όνομα χρήστη, το οποίο είναι το username που δεν μπορεί να αλλάχτεί, μπορούμε να βάλουμε ένα όνομα, το όνομά μας δηλαδή, ξερόλας, και το επίθετο πάρτα όλας. Επίσης, ψευδόνυμο, μπορούμε να γράψουμε ένα άλλο ψευδόνυμο, τα ξέρω όλα, και από κάτω, από εδώ, να επιλέξουμε πώς θέλουμε να εμφανίζεται, αφού το βέβαια το σώσουμε. Πάλι για το συγκεκριμένο χρήστη το email, αν υπάρχει στο σελίδα, καλό είναι να τη βάζουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι Yahoo, όπως τα δείτε και στην οθόνη, λίγα λόγια για μας και ένας νέος κωδικός ασφάλειας, εάν θέλουμε να αλλάξουμε αυτόν που έχουμε ήδη. Ανανέωση του προφίλ και επανέρχομαι πάλι στο display name publicity as, δηλαδή πώς να εμφανιζόμαστε στον κόσμο. Και εδώ έχουμε όλες τις επιλογές της παραπάνω, δηλαδή αν θέλουμε με όνομα χρήστη, με επίθετο, με ψευδόνυμο. Τελευταία απ' όλα και πάλι λέω πολύ σημαντικό, είναι να διαλέξουμε και μία φωτογραφία μας, η οποία να εμφανίζεται ως φωτογραφία στα σχόλια που βάζουμε, αλλά και γενικότερα στο προφίλ μας. Εδώ λοιπόν επέλεξα μία φωτογραφία και τη μεταφορτώνω. Την επέλεξα από τον υπολογιστή μου. Ανάλογα με το μέγεθος της εικόνας, είναι προφανές ότι παίρνει και τον ανάλογο χρόνο. Και αυτή είναι η εικόνα η οποία ανεβάσαμε. Έχουμε τη δυνατότητα εδώ να κόψουμε την εικόνα αυτή, δηλαδή να βάλουμε μόνο ένα κομμάτι της ή ολόκληρη. Εγώ θα επιλέξω αυτό εδώ το κομμάτι, την εικόνα και κόψιμο. Η διαδικασία όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ απλή και είμαστε έτοιμοι. Μας δείχνει εδώ τρία διαφορετικά μεγέθη από την εικονίτσα, την προσωπική μας εικόνα. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι παίρνει λίγο χρόνο η εμφάνιση της φωτογραφίας μας να ανεβεί στο WordPress και να είναι ορατή και από τους άλλους χρήστες. Αυτές ήταν και οι πρώτες ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε και είναι υποχρεωτικό να κάνουμε ή τουλάχιστον να ελέγξουμε μόλις εγκαταστήσουμε το πρώτο μας ιστολόγιο με το WordPress.